μοντέλο που είχαμε και στην εκπομπή. Το οποίο θα έχουμε και στην Κοζάνη, θέλω να πω. Ναι, καλεσμένη. Mm-hmm. Στα DEX, με μένα. Mm-hmm. Ένα χορευτικό show. Κόσμο είχε. Πολύ. Διασκέδαζε ο κόσμος στοιχείο. Πολύ. Έτσι. Ακόμα δεν έχει πάει ο τουρισμός στοιχείο, δεν έχει... Ξένους είχε, τουρίστες είχε. Όχι, αυτό δεν θέλω να πω. Mm-hmm. Είχε τους χιόντες, τους... Ντόπιους δηλαδή, ναι. Έτσι, κανονικά. Ακόμα φοιτητές έχει, δεν έχουν φύγει όταν είχαμε πάει εμείς. Και είχε πολύ κόσμο. Ωραία. Έχει πολύ αργά. Να σου πω, η εικόνα νομίζω ότι πρεμιλείς από μόνη της, έτσι, πάμε. Η Χίος είναι νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Απέχει ελάχιστα από τις ακτές της Μικράς Ασίας, μόλις 3,5 ναυτικά μίλια τη χωρίζουν από το ακροτήριο Πούντα ως τη Χερσόνησο της Ερυθρέας στο ύψος του Τσεσμέ στη Τουρκία. Είναι το 5ο μεγαλύτερο σε μέγεθος νησί της Ελλάδος με μήκος ακτογραμμών 213 χιλιόμετρα και πληθυσμό που ζει τόσο στη πόλη και λιμάνι της Κίου όσο και στα 64 χωριά του νησιού. Ακόμη, η Χίος έχει μεγάλη απόδημη κοινότητα σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Τα κύρια προϊόντα που εξάγει είναι η μαστίχα, το λάδι, τα σίκα, το κρασί, ενώ έχει διεθνή φήμη για το μέγεθος και την ποιότητα της ναυτιλίας της. Διοικητικά, μαζί με τα νησιά Ινούσες και Ψαρά, αποτελεί τον ομό Χίο, πρωτεύουσα του οποίου είναι η πόλη ή η χώρα. Το όνομα της Χίου πιθανόν προέρχεται από την κόρη του Ινοπίοντα, Χίον. Σύμφωνα όμως με μία άλλη εκδοχή, πρώτη άπικη του νησιού ήταν η Πελασγή. Αυτό αποδεικνύει για πολλούς και τις πολλές περιοχές του νησιού που φέρουν το όνομά τους. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, το όνομα του νησιού προέρχεται από τους Σύρους, στη γλώσσα των οποίων Χίος σημαίνει μαστίχα. Επισκεφτήκαμε τη Χίο για να πάρουμε μία εικόνα για τη τουριστική κίνηση φέτος που είναι ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια. Τελειώνει και ο Ιούνιος, έχουμε μπει στο καλοκαίρι, έχουν τελειώσει και οι εκλογές. Θα θέλαμε να μας πείτε αν έχει ξεκινήσει η κίνηση φέτος το καλοκαίρι για τη Χίο. Προς το παρόν η κίνηση είναι πολύ πιο κάτω από την περσινή σεζόν. Ο κόσμος είναι πολύ λιγότερος που έχει έρθει στο νησί. Ωστόσο, είχαμε πολλά. Είχαμε τις εκλογές, έχουμε το Euro. Πιστεύετε ότι θα αυξηθεί μετά? Πιστεύω και το εύχομαι να αυξηθεί μετά για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, έτσι. Η Χίος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Για μένα τα δύο προβλήματα του νησιού που δεν έρχεται ο κόσμος είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι. Κοιτάξτε να δείτε. Το αεροδρόμιο είναι μικρό, τα μεγάλα αεροσκάφη δεν μπορούν να κατεβούν και το λιμάνι είναι ρηχό. Κάποια κουρασγερόπλια που έρχονται στο νησί αναγκάζονται να δεθούν εκτός λιμανιού και να κατεβαίνουν οι ανθρώποι, οι επισκέπτες του νησιού με τη λάτζα. Αυτό είναι απίστευτο. Έτσι. Κατά τα άλλα, η Χίος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι αξιοποιημένο τέλεια, αλλά οι ομορφιές της είναι απίστευτες. Έχει αυτό το φυσικό προϊόν που λέγεται μαστίχα, που βγαίνει μόνο στην Νότιο Χίο, στα 64 μαστιχοχωριά, πουθενά αλλού στον κόσμο. Έχουν πάρει τα δέντρα, τα έχουν φυτέψει απέναντι στην Τουρκία, στην Ιαπωνία. Μαστίχα δεν βγαίνει πουθενά. Βγαίνει μόνο στη Νότια Χίο, για να φανταστείς, ούτε στη Βόρεια Χίο. Έτσι, είναι ένα, για μένα ένα θαύμα αυτό το πράγμα. Βρισκόμαστε σε ένα μαγαζί με παραδοσιακά είδη. Ο κόσμος που έρχεται, και οι Έλληνες και οι ξένοι τουρίστες, κοιτάνε, επιλέγουν τα παραδοσιακά είδη εδώ της Χίου. Η κίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη τις προηγούμενες χρονιές. Με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα φέτος, ας πούμε, ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Το καταλαβαίνεις που μπαίνοντας μέσα στο μαγαζί, το βλέπεις, δεν είναι σαν τις άλλες χρονιές που μπαίνουν με το χαμόγελο, που κοιτάνε ένα προς ένα τα προϊόντα. Σπάνια, ας πούμε, μας ρωτούσαν για τις τιμές του προϊόντος. Τώρα ασχολούνται με την τιμή πάρα πολύ και ο κόσμος είναι πιεσμένος πάρα πολύ. Εύχομαι να γίνει κάτι στην Ελλάδα και να πάνε όλα καλά. Για να καταλάβετε, είσαι από τη Θεσσαλονίκη, δεν μου είπατε? Πέρσι το καλοκαίρι η Χίος είχε πάρα πολύ κόσμο από τη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλοί κόσμος. Κλείνοντας, θέλω να στείλετε το μήνυμά σας προς τον κόσμο που μας βλέπει, γιατί φέτος το καλοκαίρι πρέπει να επιλέξει τη Χίο. Γιατί? Πιστεύω ότι πρέπει να επιλέξει τη Χίο γιατί είναι ένας προορισμός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα νησιά που έχουν τον τόσο πολύ κόσμο. Είναι, να στο πω με λίγα λόγια, είναι ένα παρθένο νησί ακόμα. Δεν έχει ούτε την πολυκοσμία, ούτε τη φασαρία, ούτε που έχουν τα άλλα νησιά. Οι παραλίες είναι πεντακάθαρες, είναι εξαιρετικά τα νερά και γενικά έχει, που σου προσφέρει η Χίος, και βουνό και θάλασσα. Η πόλη, η χώρα της Χίου, είναι το διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του νησιού. Έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκους και βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νησιού. Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν δείξει ότι η Χίος κατοικήθηκε συνεχόμενα από το 6.000 π.Χ.
Η αρχαία πόλη χτίστηκε από Έλληνες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν από το 1000 π.Χ. Έτσι, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ιστορία της πόλης της Χίου είναι μεγαλύτερη από 3.000 χρόνια. Στη διάρκεια των αρχαίων χρόνων, η πόλη της Χίου γνώρισε περιόδους σπουδαίας οικονομικής άνθησης και πλούτου. Πέρα από το να είναι γνωστή για το τρομερό ναυτικό της και για τη σπουδαία εμπορική δύναμή της, η οποία επηρέαζε βαθιά την επιστημονική και πολιτιστική ανάπτυξη. Η Χίος θεωρείται ως γενέτειρα του σπουδαίου ποιητή των αρχαίων χρόνων, Όμηρου. Η πόλη σήμερα περνάει μια περίοδο ευημερίας. Οι κάτοικοί της ασχολούνται με την εμπορική ναυτιλία, μια που η Χίος αποτελεί γενέτειρα ενός μεγάλου αριθμού εφοπλιστών, τη γεωργία αλλά και το ψάρεμα. Τα τελευταία χρόνια, η φυσική ομορφιά και η ιστορία του νησιού είχαν ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σε αυτή ο τουρισμός, καθώς το νησί το επισκέπτονται τόσο Έλληνες, όσο και κάτοικοι άλλων κρατών του εξωτερικού. Σημαντικότερες είναι οι αφίξεις Τούρκων πολιτών ή γενικά τουριστών που έρχονται για ημερήσιες εκδρομές κάθε μέρα κατά την περίοδο του καλοκαιριού από τα απέναντι παράλια της Μικράς Ασίας. Θα ήθελα να μου πείτε πώς πηγαίνει η τουριστική κίνηση, αν έχει ξεκινήσει για φέτος το καλοκαίρι στο νησί. Έχει ξεκινήσει λίγο αργά με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω όλα αυτά που συμβαίνουν, λόγω τα ακριβά ακτοπλοϊκά. Έχουν πολύ ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια στο να έρθει ο κόσμος. Έχουμε συνεχώς πρόβλημα με τα πλοία και δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στο νησί, όπως και με το αεροδρόμιο. Είναι μικρό το αεροδρόμιο, δεν έχει συνεχώς πτήσεις. Για παράδειγμα, για Θεσσαλονίκη νομίζω, από Θεσσαλονίκη νομίζω ή για Θεσσαλονίκη έχει 2 φορές τη εβδομάδα. Δεν το γνωρίζω καλά. Και θέλουμε λίγο να βελτιωθούν τα πράγματα εκεί, κυρίως ακτοπλοϊκά, ώστε να μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να κατέβουν λίγο οι τιμές, ώστε το νησί να αυξηθεί λίγο ο κόσμος. Πάντως τώρα που τελειώσανε και οι εκλογές, μπαίνουμε και στην καρδιά του καλοκαιριού, θα υπάρξει, πιστεύετε, έτσι μια μεγαλύτερη κινητοποίηση του κόσμου, κυρίως από τον ελληνικό τουρισμό, για να έρθει στοιχείο φέτος το καλοκαίρι? Ελπίζουμε ναι, ότι δεν θα επηρεάσει τόσο αρνητικά στην προσέλευση στο νησί, αλλά αρκεί, σας είπα, να μειωθούν κάποιες τιμές στα ακτοπλοϊκά και γενικά στα εισιτήρια. Σαν νησί πάμε πολύ καλά στις τιμές σε σχέση με άλλα νησιά και άλλους προορισμούς. Υπάρχει και η σύνδεση με την Τουρκία απέναντι, που έρχονται, από ό,τι έχω μάθει, και πολλοί Τούρκοι εδώ πέρα. Το Κυριακό έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους τουρίστες στο νησί. Τους εξυπηρετούμε πολύ καλά. Κύριο Σαββατοκύριακο, από πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι, έχουμε πάρα πολύ κίνηση από την Τουρκία. Έχει καραβάκια που πηγαίνουν απέναντι. Είναι μισή ώρα και απέναντι, και είναι πολύ εύκολα. Όπως πάμε και εμείς απέναντι. Φέτος που είναι μια περίοδος κρίσης, είναι προσιτή η Χίος για να έρθει ο κόσμος να κάνει διακοπές? Σε τιμές, στο φαγητό, στο να μείνει, στη διασκέδαση? Όπως σας είπα, οι τιμές στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, είναι προσιτές οι τιμές. Η γνώμη μου, όπως έχω πάει σε άλλα νησιά και αυτά και βλέπω, ή στη Ρόδο ή Σύρο, είναι φθηνότερα η Χίος. Απλά έχουμε πρόβλημα εμείς με τα ακτοπλοϊκά. Και στη Χίο, όπως και σε όλα τα νησιά μας, οι απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις προκάλεσαν μία ασφυξία στο κομμάτι των κρατήσεων. Όλοι τώρα οι έμποροι, οι καταστηματάρχες και οι επαγγελματίες, αλλά και οι κάτοικοι της Χίου, περιμένουν, αφού τελειώσανε όλα καλά με τις ελληνικές εκλογές, να δούνε πώς θα πάνε οι κρατήσεις, που ευελπιστούν να πάνε αρκετά καλά από εδώ και πέρα, αν φυσικά και ο εσωτερικός τουρισμός, οι Έλληνες, αποφασίσουν να ταξιδέψουν προς τα νησιά μας. Η Χίος το καλοκαίρι έχει έντονη νυχτερινή ζωή. Δεκάδες μπαράκια, καφετέριες και εστιατόρια δίνουν μία άλλη όψη στο νησί μόλις πέσει ο ήλιος. Reflection of myself. So tell me if you miss me.
στοιχείο για τις διακοπές του. Απλά ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Κήρυξτε μια ματιά γύρω σας. Ένας χαμός, κόσμος, είναι ωραία πίση. Πολύ ωραίες παραλίες, πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Και ωραία. Βλέπω ότι η δουλειά είναι τέτοια σκέψη παράλληλα εδώ στην Κύπρο. Πάντα για αυτό μου έρθει να δουλεύω. Μα η διασκέδαση εδώ δεν έχει να συλλέψει κάτι από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Εννοείται πως όχι. Θέλουμε να διασκεδάσουμε εδώ. Θέλω να μου πεις γιατί κάποιος πέτος στο καλοκαίρι πρέπει να επιλέξει στοιχείο για τις διακοπές του. Για μένα. Αυτό είναι καλό, είναι πολύ καλός λόγος. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η διασκέδαση εδώ στοιχείο χτυπάει κόκκινο, έτσι είναι κάθε μέρα. Εννοείται πάντα. Ειδικά στο Ρεμίτσο. Θέλω να μου πεις γιατί κάποιος πρέπει να επιλέξει στοιχείο φέτος για τις διακοπές του. Γιατί είναι πολύ ωραία, έχει πολύ κέφι, πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Στοιχείος είναι ένα από τα τυχερά και ευνοημένα νησιά, γιατί και φέτος το καλοκαίρι συνδέεται και με τη Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση με την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και αεροπορικός αλλά και ακτοπλοϊκός. Οπότε θα σας την προτείναμε ανεπιφύλακτα για τις φετινές καλοκαιρινές σας διακοπές. Λοιπόν, βλέπω ότι περνάτε υπέροχα στην Κύπρο, έτσι. Πολύ κόσμο είχε... μεγάλη επιτυχία. Ναι, είχε μεγάλη επιτυχία παντού σχεδόν όπου πάμε. Όχι παντού, όχι σχεδόν. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να κάνουμε να περνάει καλά. Να διασκεδάζει ο κόσμο από το πλήρω, γιατί ούτως ή άλλως πολλά προβλήματα υπάρχουν και νομίζω ότι είναι καλύτερα να το ρίξουμε και λίγο έξω, έτσι δεν είναι, Έλληνα. Ναι, να διασκεδάσει ο κόσμο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε και την Τετάρτη στην Κοζάνη που είμαστε μία μέρα μετά το κύρισμα. Κάνουμε αυτό το πάρτι, να περάσουμε ωραία. Θα έχει χορευτικά, θα έχει... Τα πάντα. Σοφία, δείχνουμε στα, στα DEX εμένα, χορευτικά σοου, περίφημα. Θα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, στον, στον κρόκο της στην Κοζάνη, στο Paradise Pool Bar. Ναι, αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε και κύριοι καλοκαιράκι, τι πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, από τα θαλάσσια σπορ. Εμένα, εντάξει παιδιά, βλέπω ορισμένα τα οποία πραγματικά ζηλεύω, αλλά δεν τολμώ να τα κάνω. Μερικά ούτε εγώ. Δεν τολμώ να τα κάνω. Αυτά ειδικά που είναι στον αέρα και αυτά, και δεν να πετάξεις τα τώρα. Θα αρέσουνε. Τρελαίνομαι. Θα ανέβαινε. Ναι. Το έχεις κάνει. Βασικά κάτι που δεν έχω κάνει, το bungee jumping. Αυτό, αλλά αυτό δεν είναι θαλάσσιο. Όχι, όχι είναι τώρα, γιατί πολλές φορές είναι, ξέρεις, κάτω ώστε λίγες και ζεστά. Ναι, απλά συζητάμε για καθαρά θαλάσσια. Θα τολμούσες να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, είναι πρόκληση πάντως. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά εγώ το φοβάμαι λίγο. Πρόκληση, έχει τα πολύ απλά. Αδρεναλίνη. Πολύ extreme. Εγώ παιδιά θα ξεχάσω ποτέ την Φέη τη μακρύ, θα αναγνώσω σε μια φίλη, έτσι, ένα παλιό μοντέλο. Δεν έχω γνωρίσει πιο extreme άτομο από αυτήν. Λοιπόν, τη βάλανε να πηδήξει από αεροπλάνο. Με λεξίπτο. Ναι. Πήδηξε κανονικά. Ένα μεταξύ, όπως ξέρετε, φορούσε τη, φοράει και κάμερες στη ζώνη και στο αυτό για να παίρνει, ξέρεις, την ώρα που πέφτει. Και τελικά οι κάμερες ήταν ανάποδα. Αντί να δείχνουν, ξέρω, προς τα πάνω, δείχνουν προς τα κάτω. Τις βάλανε ανάποδα. Και αναγκάστηκε της είπαν ότι πρέπει να το ξανακάνεις. Παιδιά και το ξανάκανε. Και έπαθα πλάκα. Και τη άρεσε κιόλας. Ναι, αφού τρελαίνεται αυτή για extreme sport, τρελαίνονταν. Εγώ θα πέθανα. Λοιπόν, κανονικά επάνω, βάλαμε τα κανονικά τις κάμερες για να φανεί η εικόνα το πώς πέφτεις. Το που ήταν δεμένα, ξέρεις, με την αντιδράση. Το... Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν μέχρι την Κρήτη, γιατί αυτό το βίντεο το οποίο θα δούμε είναι γυρισμένο στην Κρήτη, στην πανέμορφη πραγματικά Κρήτη, και να δούμε έτσι διάφορα θαλάσσια σπορ, να δούμε όμορφες εικόνες καλοκαιριού. Πάμε.